Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν μου επιτρέπετε μία παρέμβαση. Πάνω στο μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι το έχουμε βάλει στα μικρά σύνορα, είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα. Δεν είναι πρόβλημα το μεταναστευτικό. Θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ζήτημα το οποίο ζητάει λύση και διαχείριση. Το έχουμε βάλει στα στενά όρια της ΚΟΠ. Όταν έχεις λοιπόν ένα ζήτημα, υπάρχουν δύο τακτικές που μπορείς να ακολουθήσεις. Η πολεμική και η διπλωματική. Αυτή τη στιγμή τοπικά βλέπουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αρχίσει την πολεμική τακτική πάνω στο ζήτημα του μεταναστευτικού. Και εξηγούμε ότι εμείς παράγουμε πολιτική και θεωρούμε ότι η διπλωματική προσέγγιση θα ήταν ακόμη καλύτερη. Γιατί? Ας αφήσουμε το δέντρο και να δούμε το δάσος. Ξέρουμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής η Δημοτική Αρχή έλεγε όχι σε όλα. Έχουμε χάσει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο από τότε που ξεκίνησαν οι ροές, τις θυμόμαστε, με τις σκηνές μπροστά στο Λιμεναρχείο. Δεν είναι ένας χρόνος, είναι παραπάνω. Έχουμε λοιπόν κι άλλο δεδομένο. Είμαστε εδώ δεκανήσι, πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας, πρέπει να ξέρουμε τις συνθήκες των Σοφρών και των Παρισίων. Υπάρχουν προβλήματα εκεί για την περιοχή μας, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, τα οποία πρέπει σαν Δημοτική Αρχή ΚΟ της Δωδεκανήσου να τα γνωρίζουμε και να δούμε προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε. Πάμε ακόμα λίγο πιο έξω, στο διπλωματικό. Νομίζετε ότι η τουριστική εικόνα της ΚΟ πλήττεται μόνο από το μεταναστευτικό? Της γείτονας χώρας μας, η απέναντι πόλη ακριβώς από την πόλη της ΚΟ, δεν είναι τουριστική? Δεν πλήττεται από τις μεταναστευτικές ροές? Υπάρχει καλή σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ Δημοτικής Αρχής ΚΟ και Δημοτικής Αρχής Μποντρούν. Υπήρχε συνεργασία, υπήρχαν επισκέψεις. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει μια συνεργασία μεταξύ και αυτών των δύο? Σε τοπικό πλαίσιο, για να δούμε πώς μπορούμε και αυτοί να μην χάνουμε από τον τουρισμό τους, που χάνουμε. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος τουριστικός προορισμός της Τουρκίας. Και η ΚΟΣ είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας. Άρα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Με μία θάλασσα ανάμεσά μας. Υπήρξε κάποια διπλωματική, φιλική προσέγγιση μεταξύ αυτών των δύο δημοτικών αρχών? Θεωρώ πως όχι, δεδομένης της άρνησης, της συνεχούς άρνησης της δικιάς μας Δημοτικής Αρχής. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Δεν ξέρω δηλαδή τι θεωρούν, ότι ως διαμαγείας θα σταματήσουν με μεταναστευτικές ροές, ως διαμαγείας η Ελλάδα θα αλλάξει θέση στο γεωγραφικό χάρτη το παγκόσμιο και θα φύγει από αυτό το σημείο? Δεν είναι τίποτα άλλο η αφορμή για τις μεταναστευτικές ροές που περνάνε από εδώ για να πάνε προς τη Δύση. Τη φιλόξενη Δύση, σε εισαγωγικά στο βάλουμε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, είναι η γεωγραφική μας θέση. Τίποτα άλλο. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα όχι πολεμικά, αλλά διπλωματικά. Υπάρχει χρόνος και μπορούν να βγουν κερδισμένοι πολλοί. Μία κατάσταση win-win και για τους απέναντι και για εμάς. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με το θέμα του μεταναστευτικού. Ακούστε λίγο. Επειδή μιλάμε, επαναλαμβάνω, για την μεγαλύτερη προσφυγική ροή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι ενωσιακές αιτίες της προσφυγιάς, επί της ουσίας, είναι δύο. Είναι ο πόλεμος και η φτώχεια. Αυτά τα δύο δυστυχώς δεν πρόκειται να σταματήσουν. Δεν πρόκειται να σταματήσουν. Να σας πω για τις πρόσφατες δηλώσεις του Γκάμπλινγκ και του Στάιμερ σχετικά με τον κίνδυνο διάλυσης της Ευρώπης λόγω της τάσης κάποιων χωρών στην προσφυγική κρίση. Πρόσφατες είναι. Χαρακτηρίζουν δηλώσεις που σε βολήσει την έξοδο από τη Σέγγεν, έτσι. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Γιατί όλοι μπορούμε να καταλήξουμε, όλοι. Τι δεν θέλουμε να γίνει. Το ζήτημα είναι ποιος έχει το θάρρος, ποιος έχει την πολιτική αντίληψη των πραγμάτων, να προτείνει τι πρέπει να γίνει. Έχουμε μία φλεγόμενη Μέση Ανατολή, έχουμε προσφάτως τη συμφωνία με τον ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει η συμφωνία με τον ΝΑΤΟ? Σημαίνει σαφής εμπλοκή στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Το έχουμε καταλάβει? Έχουμε την 6 Μαρτίου, νομίζω είναι, η Σύνοδος Κορυφής με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Έχουμε, που δεν το συμπεριλαμβάνει κανένας, δεν το συνυπολογίζει, με συγχωρείτε, κανείς.
Έχουμε το φαινόμενο του φονταμεντελισμού και υπάρχει και χριστιανικός τέτοιος. Αυτή η έξαρση. Όλα αυτά, η εμπλοκή την ξεχάσαμε, πολύ κορυφαία. Η εμπλοκή της Τουρκίας, του κορυφαίου παράγοντας, στην Συριακή κρίση. Η Ρωσία έχει τα δικά της σχέδια. Τα οποία επικοινωνιακά φαίνεται ότι είναι απέναντι στον δυτικό κόσμο, κρύβονται όμως άλλα πράγματα. Πολιτικοί αναλυτές βγαίνουν, μιλάνε, καλό είναι. Αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ κρίσιμα για να βγαίνουμε εμείς και να μιλάμε με κραυγές και φωνές. Και πάω να σας πω και το κορυφαίο. Κάποιοι είπαν να βάλω να ψώσουμε τύχη. Είμαστε σοβαροί. Τύχη σε τι? Στους Άγγλους και στους Γερμανούς τουρίστες θα βάλουμε τύχη? Γιατί όταν βάζεις τύχη, θα κάνουμε την Ελλάδα, ένα φρούριο για να τρώμε ραδικουλάστερα? Πού θα τα υψώσουμε τα τείχη? Στον τουρισμό? Δηλαδή, προσπαθώ να βρω τη λογική μέσα σε όλα αυτά. Ειλικρινά προσπαθώ να βρω τη λογική. Και θέλω να σας πω, δείτε το παράλογο του πράγματος. Αποσύρθηκε το θέμα του δημοψηφίσματος. Και εξουσιοδότησε, λέει, το Δημοτικό Συμβούλιο, που έσωσε την τελευταία στιγμή με την εμπειρία του Τέλης ο Παυλίδης. Λέει, θα σε εξουσιοδοτήσουμε, δήμαρχε, του κλείσε και το μάτι, να πας να δεις αν θα είναι έγκυρο το δημοψήφισμα. Ποιο δημοψήφισμα? Σε ποιο ερώτημα? Για τα 10, λέει, σημεία. Όχι ένα, 10. Δηλαδή, φανταστείτε αυτό που λέει ο συνάδελφός μου πεις. Εάν η κυβέρνηση ανέκρινε αυτό το κτίριο που πρότεινε ερήμη του τοπικού συμβουλίου και ξαφνικά ο κ. Κυρίτσης θυμήθηκε ότι έχει τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο. Όταν εμείς ένα χρόνο λέμε να έρθουν οι τεχνικές υπηρεσίες, να προτείνουμε έναν χώρο εκτός οικιστικής και τουριστικής περιοχής, να το στήσουμε σωστά, να μην κάνουμε άλλη ζημιά, να μην προβάλλουμε το διχασμό στην κοινωνία, να εξηγήσουμε έξω στην κοινωνία ότι δεν έχουμε την μαγική και την καλύτερη λύση, αλλά βλέπουμε τη λύση που θα έχει τα λιγότερα προβλήματα στην κοινωνική κοινωνία. Όταν διαχειρίζεσαι μια κρίση, προσπαθείς να έχεις τις λιγότερες απώλειες. Αυτή είναι πολιτική ικανότητα για μένα. Αυτή είναι πολιτική ικανότητα. Φανταστείτε λοιπόν, λέει ο Πίτς, να έλεγε η κυβέρνηση ναι στο κτίριο του κυρίου Πίτση, στο Ζιβάδι. Δηλαδή, πιο παιδαριέρδη, ας πούμε, συμπεριφορά. Δεν το ξέρω που είναι το κύριο Κόντου. Ξέρω όμως το θέση θέλει. Λοιπόν, τέτοια παλινδρόμηση, δηλαδή τέτοιο φιάσκο πραγματικά. Είμαστε και του συνόλου της παράταξης. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν χωράνε άλλες φωνές πέραν αυτής της καθαρής, της ξεκάθαρης, η οποία, ακριβώς επειδή είναι καθαρή, ή θα γίνει αποδεκτή για άνεμο, γι' αυτό να μην έχει κανένα άγχος, ή θα μας απορρίψουν. Είναι μια τίμια και καθαρή σχέση. Τέτοια σχέση θέλουμε να χτίσουμε με την κοινωνία. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό πήγε η Ελλάδα εκεί που πήγε. Η λύση της 148, ακούστε λίγο γιατί εδώ τα πράγματα πέρα από το γελίο, είναι και πολύ ύποπτο. Η κοινωνία δικαιολογημένα ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορούσε εύκολα να το κατανοήσει. Απλήθηκε. Βοήθησαν βέβαια πάρα πολύ και οι ξενοφοβικές τάσεις. Ακόμα και μία λέξη μπορεί να δημιουργήσει συγκεκριμένη τάση. Το φορτώνω, να το σκουπίσουμε. Θα πω και άλλους λόγους. Δεν το κατακρίνω αυτό. Όμως μία εβδομάδα πριν, Γιάννη, όλο το Πανελλήνιο φοβούσε ότι ήταν ζήτημα ορών να ξεκινήσουν οι εργασίες του hot spot που λένε αυτοί και επιμένουν και εμείς οι Έλληνες το οικειοποιούμαστε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει πίσω από αυτό κάτι ύποπτο, γιατί θα σας πω εγώ, αν αύριο αυτό το hot spot που λέτε εσείς δεν λειτουργήσει σωστά, η κυβέρνηση το λέει hot spot. Ποιο νόμο? Ναι, η κυβέρνηση που λέγεται τέλος πάντων με αλφαγιώτα, που λέγεται με αλφαγιώτα επαναλαμβάνω, δεν λειτουργεί σωστά. Έγινε μια σύραξη. Βάσει ποιο νόμο θα επικαλεστώ εγώ διορθωτικές κινήσεις? Οπότε να σας ρωτάω.
ποιος έχει την ευθύνη. Ποιος θα έχει την ευθύνη. Και με την 148, να σας πω κάτι. Το χάλι μας φαίνεται στο ότι ο Δήμαρχος έμαθε από τους συνδημότες και τους τηλεόντες ότι ήρθαν τα ΜΑΤ και ότι γίνονται εργασίες. Δηλαδή δεν μας υπολόγισαν σαν Δήμο πουθενά και αυτό δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί Γιάννη. Δεν μπορεί να τσακώνεσαι με όλους τους υπουργούς. Μας είπε κάποια στιγμή ο κ. Κυρίτσης ότι με το μόνο που μπορεί να συνομιλεί με τον Μουζάλο, στο τέλος του θα του πάρει και μήνυση. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια λογική. Εδώ θέλει συμμάχους, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Με τον Περιφερειάρχη. Βγήκε και έκανε μία δήλωση, θυμάμαι πότε την έκανε, μέσα στον Ιουνίο. Όταν ήρθε τα δύο φορές στο πλοίο, λύθηκε το πρόβλημα, βγήκε εκείνος, λέει, η Περιφέρεια το πλήρωσε εντωμεταξύ. Βγήκε και το οικειοποιητικό. Οι επιβάτες το πλήρωσαν, να μην μπερδευόμαστε. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι επιβάτες το πλήρωσαν, 80 ευρώ αντίτιμο. Δώσανε 100.000 εγγύηση η Περιφέρεια απλά για να ξεκινήσει το πλοίο. Όχι ότι τα πλήρωσε. Υπήρχε όμως μια πρωτοβουλία και 1.000.000 ευρώ που είπε η Περιφέρεια ότι θα διαθέσει για το μεταναστευτικό. Γιατί εμείς λοιπόν δεν κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι με την Περιφέρεια για να συνεργαστούμε και να δώσουμε λύσεις. Βγήκε λοιπόν και είπε τέλος. Να σας το στείλω το δελτίο τύπου να το δείτε. Εγώ τα έχω όλα αποθηκευμένα. Έχω ένα πλήρες χρονικό. Γιατί πραγματικά έχω παραλογίσει μέσα σε όλο αυτό. Βγήκε λοιπόν ο Δήμαρχος της ΚΟ και λέει: από αύριο δεν θα ξαναέχουμε τέτοιες σκηνές. Και νόμιζα ότι είχε λυθεί το πρόβλημα. Μετά τι έκανε. Πήρε μία απόφαση από μόνος του πάει. Και τους πήγε στο γήπεδο. Τη θυμάστε εκείνη τη φοβερή φάση. Με συγχωρείτε, υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να μιλάμε. Μπορούμε να βρούμε ένα σημείο κοινής προσέγγισης λογικής, να εστιάσουμε κάπου μια πρόταση που να έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή για την επίλυση του ζητήματος. Και όλα αυτά εις βάρος των πολιτών και θέλει να οικειοποιηθεί και όλα ότι είναι και επαναστάτης και λέει όχι σε όλα. Τέτοιους επαναστάτες θέλει αυτή η κρίση. Αυτή είναι μια ανόητη επανάσταση. Με θύμα το νησί και την οικονομία του. Ωραία. Πολύ τώρα γρήγορα, γιατί έχουμε ξεπεράσει τα 80 λεπτά. Κυρία Ρούφα, ηγήστε μια παράταξη την οποία δημιούργησε ο Κώσο Καΐσσαρλης με συγκεκριμένες πολιτικές αρχές και δομές. Βέβαια, έχουν απομακρυνθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν και έχουν μια μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι πλέον αλλάζουν και οι αρχές της παράταξης, δεδομένου το ότι δεν έχουμε πάει ακόμη και στο συνέδριο που έχετε προαναγγείλει. Και κάνατε και κάποια ανοίξη ότι η αλλαγή ονόματος, ότι δεν σας επιτρέπεται. Αφήσατε κάποιες αιχμές. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το όραμα είναι μία ιστορική παράταξη. Καθώς ο ιδρυτής της είναι, θεωρούν μια, ίσως και η κορυφαία αυτοδιοικητική προσωπικότητα για τον νησί της ΚΟ. Και όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά γιατί μιλάνε τα έργα του και οι νέες του.